επίτευγμα ζωής. Σπούδασε στη Μεγάλη Βρετανία και είναι κάτοχος πτυχίου νομικής και μεταπτυχιακού στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο, καθώς και μεταπτυχιακού στη διοίκηση επιχειρήσεων. Έθεσε ως στόχο την αλλαγή φιλοσοφίας του τότε μοντέλου φυλακών, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε ένα από τα πιο πετυχημένα σοφρονιστικά ιδρύματα στην Ευρώπη. Παρακαλώ την κυρία Άννα Αριστοτέλους να έρθει για τη βράβευσή της. Κύριε Αριστοτέλους, καλώς ορίσατε. Σας ευχαριστούμε. Θέλω να πω, επειδή τυχάνει να είναι φίλη μου, να έχω την τιμή να είναι φίλη μου και να τη γνωρίζω την Άννα, πόσο μεγάλη τιμή είναι για μένα να τη βραβεύω απόψε. Πραγματικά πιστεύω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προσδώσει μια άλλη διάσταση στο σοφρονιστικό μας σύστημα. Εξάλλου τα αποτελέσματα, οι διακρίσεις, οι αναγνωρίσεις μιλούν από μόνες τους. Είναι εξαιρετική με την εξαιρετική ομάδα της, η οποία την πλαισιώνει και πραγματικά έχουν αλλάξει το σοφρονιστικό μοντέλο της χώρας μας. Είναι ένα πρότυπο και αυτό έχει αναγνωριστεί και στο εξωτερικό και είναι μεγάλη μας τιμή που την έχουμε στην ηγεσία των φυλακών, την Άννα Αριστοτέλους. Οπότε πολλά συγχαρητήρια και εύχομαι έτσι να συνεχίσετε πραγματικά να τιμάτε τη χώρα μας. Έχω ενημερωθεί κιόλας ότι κατά τη διάρκεια του κορονοϊού έχουν καταστεί πρότυπο μοντέλο οι φυλακές μας λόγω της λειτουργίας τους και πραγματικά σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία σε όλους. Αυτό να το θυμάστε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την φίλη Ανίτα. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ τον Λάζαρο και τους συντελεστές της αποψινής εκδήλωσης, που δίνει χειρά μηνύματα στην κοινωνία, της αλληλεγγύης, του σεβασμού στη διαφορετικότητα και ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε δικαίωμα στη ζωή και μια δεύτερη ευκαιρία, μια αξιοπρεπή ζωή, χωρίς ταπέλες και χωρίς στιγματισμούς. Ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.